Αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Βιώνουμε τα τελευταία έτη με αποκορύφωμα την τελευταία 15 ετία ηχηρά γεγονότα βίας, πολέμους, τρομοκρατικά χτυπήματα, αντίπεινα και εξελίξεις. Το Ισλάμ ακούγεται ολοένα και περισσότερο και εμπλέκεται συχνά στις συζητήσεις γύρω από αυτές τις δύσκολες για την ανθρωπότητα εξελίξεις. Μα τι είναι το Ισλάμ? Ας δούμε τα πράγματα ξεκινώντας από το μακρινό παρελθόν. Το Ισλάμ, όπως αναφέρει δημοφιλής διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια και όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι τίποτε άλλο από μια μονοθεϊστική θρησκεία, η οποία διαμορφώθηκε με το κήρυγμα και τη δράση του προφήτη Μουάμεθ, όπως λέγεται Μουχάμαντ, στις αρχές του 7ου αιώνα μετά Χριστόν. Πολύ πριν την εμφάνιση του Ισλάμ, η θρησκεία των αραβικών περιοχών ήταν ένας συνδυασμός ανιμισμού και πολυθεϊσμού, δηλαδή η πεποίθηση της ύπαρξης πνευματικών υπάρξεων που εμψυχώνουν κάθε μορφή και εκδήλωση του φυσικού κόσμου, με θεμελιώδη αρχή πως όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και τα φυτά, τα ζώα και τα ουράνια σώματα κατέχουν ψυχή ανεξάρτητη από τη φυσική τους ύπαρξη. Ευρέως διαδεδομένη ήταν η λατρεία πνευμάτων που κατοικούσαν στα δέντρα και στις πηγές των οάσεων. Ανώτερος μεταξύ των θεοτήτων ήταν ο Αλλάχ, ο δημιουργός του κόσμου. Επιπλέον, διαδεδομένη ήταν και η λατρεία των ιερών λίθων, για τους οποίους πίστευαν ότι περιέχουν κάποια δύναμη που μπορούσε να μεταδοθεί στον πιστό με την επαφή. Το σημαντικότερο και πιο ιερό μέρος στο οποίο γίνονταν ετήσια πολυπληθή προσκυνήματα ήταν στη Μέκα, ένα μεγάλο οικοδόμημα κυβικού σχήματος χτισμένο πάνω σε έναν από αυτούς τους ιερούς λίθους, το οποίο στέγαζε επίσης αγάλματα πολλών άλλων θεοτήτων. Η αραβική λέξη Ισλάμ σημαίνει υποταγή και χρησιμοποιείται από τους μουσουλμάνους για να αποδώσει την έννοια της θρησκείας τους ως η απόλυτη υποταγή στο Θεό. Εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία του Ισλάμ, τη στάση υπακοής δηλαδή και εξάρτηση και αφοσίωση στο Θεό, ονομάζονται Μουσλίμ, που σημαίνει υποταγμένος. Αυτό που εμείς αποκαλούμε μουσουλμάνος είναι αυτή η λέξη ακριβώς, το Μουσλίμ. Το Ισλάμ δεν έχει μόνο θρησκευτική αλλά και πολιτική υπόσταση, όπως και άλλες θρησκείες. Έχουν χρησιμοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα διάφορες ονομασίες για να το προσδιορίσουν, όπως Ισλαμισμός, Μουσουλμανισμός και Μουαμεθανισμός. Ο τελευταίος όρος θεωρείται απορριπταίος από τους ίδιους τους μουσουλμάνους, μιας και θεωρούν τους εαυτούς τους όχι λάτρεις του Μουάμεθ, αλλά απλώς ακολούθους στις διδασκαλίες του. Ο Μουάμεθ ή Μουχάμαντ ήταν ο διαμορφωτής της θρησκείας του Ισλάμ και θεμελιωτής της αραβικής αυτοκρατορίας. Θεωρείται από τους μουσουλμάνους ότι υπήρξε ο τελευταίος προφήτης, ο οποίος εστάλει από τον Αλλάχ, τον δημιουργό του κόσμου, να καθοδηγήσει την ανθρωπότητα με το άγγελμα του Ισλάμ, δηλαδή της υποταγής. Ο Μουάμεθ καθόρισε με το θρησκευτικό του μήνυμα και τις πολιτικοκοινωνικές πρωτοβουλίες του την εξέλιξη του αραβικού κόσμου και επηρέασε την ανθρώπινη ιστορία. Σύμφωνα με το Ιερό Κοράνιο, ο Μουάμεθ είναι προφήτης και Απόστολος του Θεού, ο τελευταίος αγγελιοφόρος του Θεού, ο οποίος στάλθηκε για να αποσαφηνίσει τις γραφές στους πιστούς. Σύμφωνα με τους παραδοσιακούς μουσουλμάνους βιογράφους, γεννήθηκε περίπου το έτος 570 μετά Χριστόν στη Μέκα και πέθανε στις 8 Ιουνίου του 632 μετά Χριστόν στη Μεδίνα, και οι δύο αυτές δε πόλεις βρίσκονται στην περιοχή Χετζάζ της σημερινής Σαουδικής Αραβίας. Κατά γράμμα, Μουάμεθ σημαίνει ιδιαίτερα αξιέπαινος στην αραβική γλώσσα. Πώς όμως φτάσαμε να συνδέουμε έναν αξιέπαινο προφήτη με πράξεις βίας και τρομοκρατικά χτυπήματα? Εδώ επισέρχεται, αγαπητοί μας, η έννοια του φονταμενταλισμού που θα δούμε παρακάτω.
Το Ισλάμ, αγαπητοί μας τηλεθεατές, έχει επικρατήσει σε ολόκληρη τη ζώνη που εκτείνεται από το Βόλγα προς βορρά μέχρι τη Μαδαγασκάρη προς νότο και από το Καράτσι του Πακιστάν ανατολικά μέχρι τον Ντακάρ της Σενεγάλης δυτικά. Ανατολικότερα αποτελεί κύρια θρησκεία στο Μπαγκλαντές, τη Μαλαισία και την Ινδονησία. Σήμερα το Ισλάμ έχει περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο πιστούς και είναι η πιο γρήγορα αυξανόμενη θρησκεία στον κόσμο. Η σύγχρονη μεγάλη μετανάστευση πληθυσμών, κυρίως προς τον δυτικό κόσμο, την Αμερική και την Ευρώπη, έχει σε αποτέλεσμα την παρουσία μουσουλμάνων σε περισσότερες από 184 χώρες. Η παρουσία αυτή ισχυροποιείται μήνα με το μήνα. Οι δεκάδες κατά μέσο όρο γεννήσεις ανά μουσουλμανική οικογένεια, σε αντιπαράθεση με την υπογεννητικότητα των Ευρωπαίων, τα ισχυρά δικαιώματα που αποκτούν ολοένα οι μουσουλμανικές κοινότητες, εκμεταλλευόμενες τους ευρωπαϊκούς νόμους περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και οι μαζικές τους δράσεις, εξεγέρσεις και διεκδικήσεις οδηγούν σταδιακά αλλά και σύντομα στην ανατροπή του ποσοστού των κατοίκων της Ευρώπης υπέρ των μουσουλμάνων. Η Ευρώπη, σύμφωνα με μελετητές κοινωνιολόγους, σε 30 χρόνια από σήμερα θα είναι μουσουλμανική. Ακούγεται ακραίο, αλλά δεν πάβει να είναι αληθινό. Σύμφωνα με άρθρο του Σόρεν Κέρν στην Hudson New York, οι Ισλαμιστές εξτρεμιστές αναπτύσσουν με ταχύς ρυθμούς τη δημιουργία απαγορευμένων για μη μουσουλμάνους περιοχών στις ευρωπαϊκές πόλεις. Οι επίσημες κρατικές αρχές έχουν χάσει τον έλεγχό τους και σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν ακόμα και να παράσχουν τα βασικά δημόσια αγαθά, όπως είναι η αστυνόμευση, η πυρόσβεση και η διακομιδή ασθενών. Οι απαγορευμένες αυτές περιοχές αποτελούν προϊόν δεκαετιών φιλελεύθερης πολυπολιτισμικής πολιτικής, η οποία είχε ενθαρρύνει τους μουσουλμάνους στο να δημιουργήσουν δικές τους παράλληλες κοινωνίες και να παραμείνουν απομονωμένοι παρά να ενσωματωθούν στις κοινωνίες των χωρών που τους φιλοξενούν. Πολλές από αυτές τις no-go ζώνες λειτουργούν ως κράτος εν κράτη, υπαγόμενες στον Ισλαμικό νόμο της Σαρίας. Η Σαρία, όπως αναφέραμε, είναι ο άγραφος Ισλαμικός νόμος και εφαρμόζεται στους μουσουλμάνους από τον μουφτή της περιοχής. Σύμφωνα με το ιστολόγιο «Ας μιλήσουμε επιτέλους», παρατηρώντας το φαινόμενο της Σαρίας, φαίνεται να προκύπτουν υπαρκτά προβλήματα τα οποία πολύ σύντομα θα δοκιμάσουν τις αντοχές των δυτικών κοινωνιών και ιδιαίτερα του θεσμού της δικαιοσύνης, ο οποίος θα βρεθεί στο δίλημα επιλεκτικής υποκατάστασής του ή κατάργησής του από τη Σαρία, η οποία θα απαιτήσει να έχει τον πρώτο λόγο στους μουσουλμάνους πολίτες. Πρόκειται κατ' ουσία για χτύπημα που δέχεται το πολίτευμα της εκάστοτε χώρας και οι ίδιοι οι κατοικοί της. Θα κινδυνεύσουν κατά τα φαινόμενα τα ίδια τα πολιτεύματα αλλά και η υπόσταση της κάθε χώρας, αφού σε κανένα μουσουλμανικό κράτος δεν αναπτύχθηκε ποτέ η δημοκρατία, επειδή το Ισλάμ δεν την αποδέχεται και εφαρμόζει τις δικές του κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και εν γέννη διοικητικές νόρμες. Ακόμη και όταν γίνονται εκλογές σε κάποιο μουσουλμανικό κράτος, όλοι γνωρίζουν από πριν τον νικητή.
Αναφερθήκαμε προηγουμένως, αγαπητοί μας, στην έννοια του φονταμενταλισμού και στη σύνδεσή του με το Ισλάμ. Με τον όρο φονταμενταλισμός, που σημαίνει και θεμελιωτισμός, εκφράζονται οι τάσεις αιμονής ή επιστροφής σε άκρο συντηρητικά θρησκευτικά βιώματα του παρελθόντος, τα οποία λειτουργούν ως μέσο αντίστασης σε κάθε ενδεχόμενη αλλαγή ή θρησκευτική μεταρρύθμιση. Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά την περίοδο μεταξύ των τελών του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου από τους υποστηρικτές με σκοπό να περιγράψει ένα συγκεκριμένο ρεύμα θρησκευτικών απόψεων στο πλαίσιο της σύγκρουσης που είχε ξεσπάσει στις τάξεις της αμερικανικής προτεσταντικής κοινότητας μεταξύ των φονταμενταλιστών και των νεωτεριστών. Διαφέρει από την απλή συντηρητική σκέψη ως προς τα χαρακτηριστικά τα οποία διέπονται από φανατισμό. Βασικά χαρακτηριστικά του φονταμενταλισμού είναι η επιστροφή και η τυπολατρική αιμονή στην παράδοση, η δυναμική απέτηση για κάθαρση και αποκατάσταση, καθώς και η πεποίθηση ότι αποτελεί ένα είδος κριτή, χαρακτηριστικά τα οποία οδηγούν τους υποστηρικτές του στην υιοθέτηση αρκετά συχνά βίαιων αντιδράσεων και συμπεριφορών. Το πιο πρόσφορο μάλλον έδαφος για την ανάπτυξη φονταμενταλιστικών τάσεων απετέλεσε και αποτελεί ο Ισλαμικός χώρος. Ο μουσουλμανικός φονταμενταλισμός στρέφεται εναντίον της εκοσμίκευσης και της εισβολής της δυτικής παράδοσης και ηθικής, καθώς και σε οτιδήποτε άλλο είναι ξένο προς την Ισλαμική πραγματικότητα, άρα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Από την άλλη μεριά, στοχεύει στην ενδυνάμωση της Ισλαμικής θρησκευτικής και πολιτισμικής παράδοσης και διακρίνεται για το στενό του σύνδεσμο προς την ουσία και τον τρόπο άσκησης της πολιτικής εξουσίας. Ως όπλο χρησιμοποιεί τον ιερό πόλεμο, τη λεγόμενη τζιχάντ, για την υπεράσπιση της Ισλαμικής παράδοσης αλλά και για την επέκταση της Ισλαμικής κυριαρχίας. Ο μουσουλμανικός φονταμενταλισμός είναι ιδιαίτερα δυναμικός και βίαιος και διαθέτει πολλά ανορθολογικά χαρακτηριστικά, ενώ υπολογίζεται ως μία από τις σημαντικότερες πολιτικές και ιδεολογικές δυνάμεις του σύγχρονου κόσμου. Όμως ας μην λησμονούμε πως οι σταυροφορικού τύπου επεμβάσεις των υπερδυνάμεων και υπερασπιστών του υποτιθέμενου καλού στις αραβικές χώρες, με βομβαρδισμούς αμάχων και εκτελέσεις γυναικών και παιδιών, δεικνύουν την υπαρκτήστη δύση διαπλοκή θρησκείας και πολιτικής, η οποία ονομάστηκε και χριστιανική δεξιά και δεν είναι τίποτα άλλο από θρησκευτική επένδυση και δικαιολόγηση μιας κατακτητικής μαχητικής υπερσυντηρητικής πολιτικής ιδεολογίας ή ακόμα χειρότερα μια απλή μέθοδος ανάπτυξης των βιομηχανιών των όπλων. Thank you.
Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας κύριος Αναστάσιος, ανέφερε αγαπητοί μας σε ομιλία του στο Ελληνογερμανικό Συμπόσιο Προοπτικές της Ευρώπης που διεξήχθη στην Αθήνα το 2007, και με αυτό θα κλείσουμε, πως το κρίσιμο σημείο για την Ήπειρό μας σήμερα δεν είναι τόσο ότι το Ισλάμ συναντά μια κατά παράδοση χριστιανική κοινωνία, όσο ότι αυτό εισέρχεται σε μια Ευρώπη στην οποία η χριστιανική συνείδηση και ζωή είναι διαβρωμένες από την αδιαφορία και την εκοσμίκευση. Με λαούς που λέγονται μεν χριστιανικοί, αλλά δεν εμπνέονται από τις χριστιανικές αξίες, δεν ζουν τη χριστιανική πίστη, και αυτό το έλλειμμα πίστης με τα πολύπλοκα κενά που αφήνει μπορεί να στοιχήσει πολλαπλά στη νέα συνύπαρξη που επιχειρείται, διευκολύνοντας την ευρύτερη επιρροή του Ισλάμ. Ένα θρήσκευμα με πίστη και ενθουσιασμό διαθέτει σφρίγγος επίδρασης, πράγμα το οποίο στερείται μια χαλαρή θρησκευτική κοινωνία που στηρίζει την ισχύ της πρωτίστως στον τεχνολογικό εξοπλισμό. Το σημαντικότερο για τους χριστιανούς είναι η εσωτερική ανανέωση και η ουσιαστική βίωση των αρχών του Ευαγγελίου. Ένας επιφανειακός και συμβατικός χριστιανισμός δεν μπορεί να προσφέρει κάτι το ουσιαστικό. Επιβάλλεται κατά πρώτο λόγο οι χριστιανοί να διατηρήσουμε τον οργανικό δεσμό με τις ρίζες μας. Να βιώνουμε στο σήμερα το μυστήριο της αγάπης του Θεού, της ταπείνωσης, της αυτοθυσίας, της αλληλεγγύης, της ειλικρινούς αγάπης προς όλους. Για να ανταποκριθούν στον ιστορικό τους ρόλο οι εκκλησίες και να συμβάλλουν στην πνευματική πορεία της Ευρώπης, θα χρειαστεί πριν από όλα να είναι συνεπείς στο μυστηριακό σωτηριολογικό τους χαρακτήρα. Να μην καταντήσουν σαν μερικούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως ορισμένοι θα προτιμούσαν. Η Εκκλησία πρέπει να είναι φανέρος του μυστηρίου της οικονομίας του Θεού εν Χριστώ δια του Αγίου Πνεύματος. Σώμα Χριστού, χώρος όπου τελεσιουργείται η μεταμόρφωση του ανθρώπου, η υπέρβαση της υπαρξιακής του αγωνίας, η ένωσή του με το Θεό της αγάπης. Ευχαριστιακή κοινότητα πιστών που βιώνει τη λύτρωση από τη φθορά που απαντά στις βαθύτερες πνευματικές αναζητήσεις του ανθρώπου, που προσφέρει στην πνευματική αναγέννηση τη νοηματοδότηση της ανθρώπινης ύπαρξης, που βοηθά τον άνθρωπο να αντιμετωπίζει τη ζωή και το θάνατο με την πνοή και τη δύναμη της Ανάστασης. Οι χριστιανοί της Ευρώπης έχουν ιστορικό χρέος να συνεχίσουν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη στήριξη των πνευματικών αξιών που γεννήθηκαν στους κόλπους τους και να εκφράζουν το βαθύτερο μήνυμά τους. Η αναζωογόνηση λοιπόν και όχι η περιθωριοποίηση της χριστιανικής πίστης. Η βίωση της ουσίας, της δύναμης και του κάλους της θα βοηθούσουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες να διατηρήσουν την ταυτότητά τους και να αναπτύξουν τις αξίες που αποτελούν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, καθώς και τον δημιουργικό δυναμισμό τους. Ας ανοίξουμε τα παράθυρα της ψυχής μας, να μπει το ανέσπερον φως. Καληνύχτα σας.